Α Κορινθίους, κεφάλαιο 15, εδάφια 35 έως και 49. Ο Απόστολος Παύλος γράφει: «Αλλά θα πει κάποιος, πώς ανασταίνονται οι νεκροί και με ποιο σώμα έρχονται? Άφρονα, εκείνο που εσύ παίρνεις δεν ζωογονείται αν δεν πεθάνει. Και εκείνο που σπέρνεις, δεν σπέρνεις το σώμα που πρόκειται να γίνει, αλλά έναν γυμνό κόκο, σιταριού ίσως ή από κάποιον από τους υπόλοιπους. Ο Θεός όμως του δίνει σώμα όπως θέλησε. Και σε κάθε ένα από τα σπέρματα το ιδιαίτερο δικό του σώμα. Κάθε σάρκα δεν είναι η ίδια σάρκα, αλλά άλλη μεν είναι η σάρκα των ανθρώπων, άλλη η σάρκα των κτηνών, άλλη δε η σάρκα των ψαριών και άλλη των πτηνών. Υπάρχουν και σώματα επουράνια και σώματα επίγεια. Πλην άλλη είναι η δόξα των επουρανίων, άλλη δε η δόξα των επιγείων, άλλη είναι η δόξα του ήλιου και άλλη η δόξα του φεγγαριού και άλλη η δόξα των αστεριών. Και αστέρι από αστέρι διαφέρει σε δόξα. Έτσι είναι και η Ανάσταση των νεκρών. Σπέρνεται με φθορά, ανασταίνεται με αυθαρσία. Σπέρνεται χωρίς τιμή, ανασταίνεται με δόξα. Σπέρνεται με ασθένεια, ανασταίνεται με δύναμη. Σπέρνεται ως σώμα φυσικό, ανασταίνεται ως σώμα πνευματικό. Υπάρχει σώμα φυσικό, υπάρχει και σώμα πνευματικό. Έτσι εξάλλου είναι γραμμένο. Ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ, έγινε ψυχή που ζει. Ο έσχατος Αδάμ έγινε πνεύμα που ζωοποιεί. Όμως, όχι πρώτα το πνευματικό, αλλά το φυσικό και έπειτα το πνευματικό. Ο πρώτος άνθρωπος είναι από τη γη, χωματένιος. Ο δεύτερος άνθρωπος είναι ο Κύριος από τον ουρανό. Όπως ήταν ο χωματένιος, τέτοιοι είναι και οι χωματένιοι. Και όπως είναι ο επουράνιος, τέτοιοι θα είναι και οι επουράνιοι. Και καθώς φορέσαμε την εικόνα του χωματένιου, θα φορέσουμε και την εικόνα του επουρανίου». Είμαστε σε αυτό το κεφάλαιο εδώ και αρκετό καιρό. Αυτό είναι το 8ο μάθημα που έχουμε στο κεφάλαιο 15. Οπότε νομίζω όλοι ξέρουμε ποιο είναι το θέμα, τι αντιμετωπίζει εδώ πέρα ο Παύλος, ότι κάποια άτομα στην Κόρινθο τι λέγανε, ότι δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών. Και ο Παύλος έχει περάσει το μισό κεφάλαιο εξηγώντας και αποδεικνύοντας ότι υπάρχει Ανάσταση νεκρών. Το πρώτο παράδειγμα είναι φυσικά ο Ιησούς Χριστός που αναστήθηκε από τους νεκρούς και έδειξε πως ο ίδιος είδε τον Ιησού Χριστό αναστημένο. Υπάρχουν 500 άτομα και παραπάνω είδαν τον Ιησού αναστημένο. Μίλησε για την ανοησία των χριστιανών να αρνούνται την Ανάσταση, αφού χωρίς την Ανάσταση δεν υπάρχει χριστιανισμός. Και μας εξήγησε ότι όπως ο Χριστός αναστήθηκε, όσοι είναι εν Χριστώ επίσης θα αναστηθούμε. Οπότε αυτό το έχει πει, το έχει ξεκαθαρίσει. Τώρα όμως, αφού το έχει πει αυτό, προβλέπει ότι κάποιος μπορεί να έχει μια ερώτηση. Και η ερώτηση είναι το εξής, στο εδάφιο 35. «Αλλά θα πει κάποιος, πώς ανασταίνονται οι νεκροί και με ποιο σώμα έρχονται?» Περιμένει κάποιον να πει: «Παύλο, ξέρουμε τι συμβαίνει όταν κάποιος πεθαίνει. Ξέρουμε τι συμβαίνει στο σώμα όταν ένας άνθρωπος πεθαίνει. Θυμόμαστε στον τάφο του Λαζάρου που εμφανίζεται ο Ιησούς και λέει: «Μετακινήστε την πέτρα». Και έρχεται η Μάρθα και του λέει: «Όχι, μην τη μετακινείτε, επειδή ήδη μυρίζει». Όταν το σώμα πεθαίνει, αποσυντίθεται, διαλύεται. Και τώρα υπάρχουν κάποιοι στην Κόρινθο που αναρωτιούνται και λένε: «Πώς γίνεται αυτό το σώμα, αυτό το σώμα που έχει διαλυθεί να αναστηθεί, αυτό το διαλυμένο σώμα θα αναστηθεί? Αν ένα σώμα έχει καεί, αν ένα σώμα το έχουν φάει τα άγρια θηρία, ακόμα και αν κάποιος έχει απλά πεθάνει από γυρατιά και τον βάλεις μέσα στο έδαφος, μετά από 1000 χρόνια δεν έχει μείνει τίποτα, έχει γίνει ένα με το έδαφος, με τα φυτά. Πώς γίνεται αυτό το σώμα να ξανααναστηθεί?» Και η πρώτη λέξη στην απάντηση του Παύλου είναι στο εδάφιο 36, άφρονα.
άφρονα. Έτσι ξεκινάει την απάντησή του. Μου θυμίζει τον Ιησού όταν μιλούσε στους Σαδουκαίους. Θυμάστε την ιστορία. Που οι Σαδουκαίοι υπήρχαν διάφορες σέκτες, υπήρχαν διάφορες ομάδες μεταξύ του Ιουδαϊσμού. Υπήρχαν οι Σαδουκαίοι, υπήρχαν οι Φαρισαίοι, υπήρχαν οι Εσαίοι. Και οι Σαδουκαίοι ήταν οι πιο. Πώς να τους εκφράσω. Δεν πιστεύανε στο υπερφυσικό. Ήταν πιο πολιτικοί, δεν πιστεύανε στους αγγέλους, δεν πιστεύανε στην Ανάσταση των νεκρών. Και είχαν έρθει στον Ιησού για να τον κοροϊδέψουν, να του πούνε και του λένε «Ιησού, ξέρουμε μια γυναίκα η οποία είχε παντρευτεί έναν ο οποίος πέθανε. Και μετά αυτή παντρεύτηκε τον αδελφό του. Και μετά πέθανε κι αυτός. Και μετά παντρεύτηκε τον αδελφό του. Και μετά πέθανε κι αυτός. Και στο τέλος της ιστορίας, τέλος πάντων, έχουμε μια γυναίκα που έχει παντρευτεί 7 άντρες. Πιανού γυναίκα θα είναι στην Ανάσταση?» Και νομίζαν ότι τώρα θα τον κοροϊδέψουν. Δεν θα είχε, πώς θα απαντήσει ο Ιησούς αυτό το πράγμα? Πιανού γυναίκα θα είναι στην Ανάσταση? Και ο Ιησούς τους λέει, πρώτα απ' όλα τους λέει, στην Ανάσταση δεν είμαστε παντρεμένοι, δεν υπάρχει γάμος στην Ανάσταση. Αλλά ξεκινάει και τους λέει, κάνετε λάθος, επειδή δεν γνωρίζετε τις γραφές και δεν γνωρίζετε τη δύναμη του Θεού. Δεν καταλαβαίνετε τη δύναμη του Θεού. Ότι μπορεί να αναστήσει τους νεκρούς. Οι Σαδουκαίοι ήταν άφρονες, όπως και κάποιοι στην Κόρινθο. Άφρονα, λέει. Το ξέρεις ότι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο από το τίποτα, έτσι? Το ξέρεις ότι ο Θεός δημιούργησε τον Αδάμ από το χώμα? Το ξέρεις ότι ο Θεός δημιούργησε την Εύα από το πλευρό του Αδάμ? Και νομίζω ότι ο Θεός δεν μπορεί να αναστήσει ένα σώμα που έχει πεθάνει και έχει διαλυθεί? Άλλο πράγμα να έχετε ένας άπιστος και να λέει «Δεν πιστεύω στην Ανάσταση». Και άλλο να έχεις άτομα μέσα στην εκκλησία του Ιησού Χριστού που σου λένε «Δεν νομίζω να γίνεται να υπάρχει Ανάσταση». Άλλωστε πώς να αναστηθεί ένα σώμα που έχει πεθάνει εδώ και 1000 χρόνια? Δεν γίνεται. Και ο Παύλος λέει «Άφρονα». Θα σου εξηγήσω. Και θα εξηγήσει ότι το σώμα, το αναστημένο, δεν θα είναι απλά ένα διαλυμένο σώμα που έχει συναρμολογηθεί ξανά, αλλά θα είναι μία ανώτερη μορφή σώματος. Και εξηγεί ότι αυτό δεν είναι κάτι το ανήκουστο. Μέσα στη φύση βλέπουμε παραδείγματα και θα φέρει τώρα το παράδειγμα του σπόρου. Και λέει το εξής, εδάφιο 36, άφρονα. «Εκείνο που εσείς παίρνεις δεν ζωογονείται αν δεν πεθάνει. Και εκείνο που σπέρνεις, δεν σπέρνεις το σώμα που πρόκειται να γίνει, αλλά έναν γυμνό κόκο, σιταριού ίσως ή από κάποιον από τους υπόλοιπους. Ο Θεός όμως του δίνει σώμα όπως θέλησε και σε κάθε έναν από τα σπέρματα το ιδιαίτερό του σώμα». Τι λέει εδώ πέρα? Λέει, άμα πάρουμε ένα σπόρο, τον βάζουμε μέσα στο έδαφος, τον θάβουμε και τι γίνεται? Δεν κάθεται απλά, αλλά στέλνει ζωή. Έρχεται ζωή έξω από τον σπόρο που βάλαμε μέσα στο έδαφος. Τώρα, με μία έννοια, αυτό που βγαίνει, το φυτό που βγαίνει, είναι οργανικά συνδεδεμένο με τον σπόρο. Εντάξει, ο σπόρος που μπήκε μέσα στο έδαφος δεν είναι άσχετος με το φυτό που βγήκε, έτσι. Όπως λέει εδώ πέρα, στο εδάφιο που είναι, στο 38, λέει ότι ο Θεός δίνει στο κάθε σπέρμα, στο κάθε σπόρο, δίνει το δικό του σώμα. Έτσι, άμα έχω σπόρο ντομάτας, θα μου βγει ντοματιά. Άμα έχω σπόρο μήλου, θα μου βγει μηλιά. Ανάλογα με το τι μπει μέσα, θα βγει και το ανάλογο. Έτσι. Αλλά, αν και υπάρχει συνοχή μεταξύ του σπόρου και του σώματος, του φυτού που θα βγει, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Έχει αλλάξει. Όπως λέει στο εδάφιο 37, λέει, εκείνο που σπέρνεις, δεν σπέρνεις το σώμα που πρόκειται να γίνει. Όταν βάζεις ένα σπόρο, δεν περιμένεις να βγει απλά ένα σπόρος. Γίνεται φυτό. Αλλάζει. Μεταμορφώνεται σε κάτι άλλο, σε κάτι καλύτερο. Οπότε, με μία έννοια, αυτό που θα βγει είναι συνδεδεμένο με αυτό που θαύτηκε, αλλά με μια άλλη έννοια είναι διαφορετικό. Έχει αλλάξει. Που σημαίνει τι? Τι σχέση έχει αυτό με την Ανάσταση? Όταν εμείς πεθάνουμε,
και θα μπούμε μέσα στο έδαφος. Θα αναστηθούμε από τους νεκρούς μία μέρα. Θα είμαστε ακόμα εμείς που θα αναστηθούμε. Εμείς θα αναστηθούμε. Δεν είναι ότι τα σώματα που θα μπουν στο έδαφος θα σαπίσουν μια για πάντα και ο Θεός θα φτιάξει εντελώς διαφορετικά σώματα. Όχι, υπάρχει συνοχή μεταξύ των δύο. Αλλά το σώμα που θα βγει έξω, το αναστημένο, θα είναι διαφορετικό. Θα έχει μετασχηματιστεί σε κάτι καλύτερο, σε κάτι ανώτερο. Που σημαίνει ότι για εμάς τους χριστιανούς, η ζωή που έχουμε τώρα δεν είναι η πιο πλήρη ζωή που υπάρχει. Θα υπάρχει ακόμη πιο πλήρη ζωή για τον χριστιανό στο μέλλον από ό,τι έχουμε τώρα. Θα είναι κάτι καλύτερο, ομορφότερο και ανώτερο. Και κάποιος μπορεί να πει, και ο Παύλος περιμένει, κάποιον να πει, τι λες τώρα Παύλο, διαφορετικό είδος σώματος, ανώτερη μορφή σώματος, τι είναι αυτά που λες. Πώς γίνεται αυτό. Και ο Παύλος λέει, ναι, πού είναι το πρόβλημα. Εδάφιο 39. Λέει, κάθε σάρκα δεν είναι η ίδια σάρκα. Αλλά άλλη μένει η σάρκα των ανθρώπων, άλλη η σάρκα των κτηνών, άλλη δε η σάρκα των ψαριών και άλλη των πτηνών. Λέει ο Θεός, μπορεί να δημιουργήσει διαφορετικά σώματα και διαφορετικές σάρκες. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό ο Θεός. Κοιτάξτε τα ψάρια. Έχετε πιάσει ποτέ ένα ψάρι. Δεν είναι σαν το δικό μας το δέρμα. Καμία σχέση. Έχουν λέπια. Έχετε πιάσει ποτέ πουλιά που έχουν πούπουλα και φτερά. Δεν μπορεί ο Θεός να φτιάξει διαφορετικά σώματα. Σαφώς και μπορεί. Μπορεί να φτιάξει διαφορετικά είδη σωμάτων ο Θεός. Γιατί μας το λέει αυτό. Από τη στιγμή που ο Θεός μπορεί να φτιάξει διαφορετικά είδη σωμάτων, πού είναι το παράξενο στο να λέμε ότι τώρα έχουμε ένα είδος σώματος, αλλά στο μέλλον θα έχουμε ένα άλλο είδος σώματος, ανώτερο. Αυτό είναι. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό ο Θεός. Και όχι μόνο αυτό. Όχι μόνο θα έχουμε διαφορετικό είδος σώματος, αλλά διαφορετικά σώματα έχουν και διαφορετική δόξα, διαφορετική μεγαλειότητα. Κοιτάξτε τι λέει στο εδάφιο 40. Λέει, υπάρχουν και σώματα επουράνια και σώματα επίγεια. Πλην άλλη είναι η δόξα των επουρανίων, άλλη η δόξα των επιγείων. Άλλη είναι η δόξα του ήλιου και άλλη η δόξα του φεγγαριού. Και άλλη η δόξα των αστεριών. Επειδή αστέρι από αστέρι διαφέρει σε δόξα. Αν κοιτάξεις το φεγγάρι τη νύχτα, ωραίο, υπέροχο. Ειδικά άμα είναι πανσέλινος, φωτίζει ολόκληρη τη νύχτα. Ναι. Σύγκρινε το αυτό με τον ήλιο όμως. Καμία σχέση. Ο ήλιος θα σε τυφλώσει. Ο Θεός μπορεί να φτιάχνει κάποια πράγματα που είναι μεγαλειώδες, φτιάχνει κάποια πράγματα που είναι ακόμη πιο μεγαλειώδες. Φτιάχνει κάποια πράγματα που είναι ένδοξα και κάποια που είναι ακόμη πιο ένδοξα. Πού το πας, Παύλο, τι προσπαθείς να μας πεις. Εδάφιο 42. Έτσι είναι και η ανάσταση των νεκρών. Όλα αυτά που σας λέω τόση ώρα για τα ζώα και για τα φεγγάρια και για τους σπόρους και όλα αυτά τα πράγματα, αυτά είναι παραδείγματα για το σώμα το αναστημένο. Εδάφιο 42 λέει, το σώμα σπέρνεται με φθορά, ανασταίνεται με αφθαρσία. Σπέρνεται χωρίς τιμή, ανασταίνεται με δόξα. Σπέρνεται με ασθένεια, ανασταίνεται με δύναμη. Μας δίνει εδώ πέρα μια περιγραφή του πώς είναι τα σώματα μας τώρα και το πώς θα είναι τα σώματά μας όταν αναστηθούμε. Τώρα λέει τα σώματά μας τι έχουνε. Φθορά. Είναι χωρίς τιμή και ασθένεια. Έτσι είναι η ζωή μας. Από τότε που γεννιόμαστε έχουμε συνεχώς θέματα υγείας. Εγώ είμαι 39 χρονών. Το ξέρω ότι περισσότεροι από εσάς είστε μεγαλύτεροι από μένα. Και θα μου πείτε, εσύ είσαι παιδάκι τώρα, δεν ξέρεις τίποτα, Νίκο. Το ξέρω. Έχετε διπλάσια ηλικία από μένα κάποια άτομα. Το ξέρω. Αλλά ακόμη και τώρα που είμαι 39, που έχουν πολλά πράγματα που δεν μπορώ να κάνω, που μπορούσα όταν ήμουν 19, 20 χρόνια αργότερα. Που έχουν πράγματα που δεν μπορώ να φάω. Τώρα που είμαι σχεδόν 40, που μπορούσα να τα φάω όταν ήμουν 20. Τώρα που είμαι σχεδόν 40, δεν μπορώ να τα φάω. Ποιος ξέρει πώς θα είμαι στα 60. Ποιος ξέρει πώς θα είμαι στα 80. Πήγαινα γυμναστήριο όταν ήμουν 18 χρονών. Κάθε μέρα.
και σήκωνα βάρη. Και μετά πήγαινα και έπαιζα μπάσκετ. Και μετά πήγαινα για κολύμπι. Ενέργεια ατελείωτη. Κάθε μέρα. Τώρα. Τώρα έκανα 20 χρόνια και δεν πήγα στο γυμναστήριο και ξαναξεκίνησα πέρσι. Έτσι και πάω μία μέρα στο γυμναστήριο και σηκώσω βαριά. Την επόμενη δεν μπορώ να ξαναπάω. Πρέπει να αναρρώσω για να μπορέσω να πάω την επόμενη. Όλοι μας στη ζωή, κοιτάμε τι τρώμε. Προσπαθούμε να κάνουμε γυμναστική, έστω έτσι λίγο κάτι. Παίρνουμε φάρμακα. Συνεχώς προσπαθούμε να φτιάξουμε αυτό το σώμα, επειδή αυτό το σώμα συνεχώς καταραίει. Και όσο και να προσπαθούμε να το φτιάξουμε, αυτό συνεχίζει και χαλάει. Γινόμαστε πιο αδύναμοι, πιο ασθενείς και στο τέλος πεθαίνουμε. Έτσι λέει ο Παύλος, είναι τα σώματά μας τώρα. Μέσα στην φθορά, στην ασθένεια. Αλλά δεν θα είναι έτσι απάντα, λέει. Μετά την Ανάσταση, πώς λέει ότι θα είναι τα σώματά μας? Με αυθαρσία, με δόξα και με δύναμη. Είχα μια συζήτηση με έναν κύριο από την εκκλησία μας και μου μίλαγε για ασφάλεια υγείας και για... Όχι να μου πουλήσει, απλά μου μίλαγε γι' αυτό. Και για νοσοκομεία και τέτοια πράγματα. Και σκεφτόμουν, μετά την Ανάσταση, δεν χρειαζόμαστε τίποτα τέτοιο. Ούτε νοσοκομεία, ούτε ασφάλειες, ούτε φάρμακα, ούτε τίποτα. Τα σώματά μας θα είναι δυνατά, θα είναι ένδοξα και θα είναι αθάνατα. Άφθαρτα. Δεν θα αρρωστήσουμε ποτέ και δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Εδάφιο 44. Το σώμα σπέρνεται ως σώμα φυσικό, ανασταίνεται ως σώμα πνευματικό. Τώρα, αυτό το εδάφιο έχει μπερδέψει πολλούς ανθρώπους, γι' αυτό θέλω να κάτσουμε εδώ πέρα για κάνα δύο λεπτά να το εξηγήσω. Βλέπουν αυτό το εδάφιο που λέει ότι σπέρνεται σώμα φυσικό και ανασταίνεται σώμα πνευματικό και λένε, όπα, κάτσε. Εδώ πέρα δεν μιλάμε για ανάσταση νεκρών, δεν μιλάμε για ανάσταση, μιλάμε για χειροπιαστό υλικό σώμα, έτσι. Επειδή τι γίνεται, όταν βλέπουν τη λέξη πνευματικό, νομίζουν ότι αυτό έχει να κάνει με κάτι το άειλο, με κάτι το μη χειροπιαστό, κάτι που αιωρείται σαν πνεύμα. Και λένε, μα τι λέει εδώ πέρα ότι θα έχουμε πνευματικό σώμα? Δεν εννοεί αυτό. Μπορούμε να καταλάβουμε εδώ πέρα τι σημαίνει, επειδή νωρίτερα μέσα στην Α Κορινθίους έχει ξαναμιλήσει για αυτή τη διαφορά μεταξύ πνευματικού και φυσικού. Παραδείγματος χάρη στο κεφάλαιο 2 έχει πει ότι ο φυσικός άνθρωπος δεν μπορεί να καταλάβει τα πράγματα του Θεού, ενώ ο πνευματικός μπορεί να τα καταλάβει. Ωραία. Δεν μιλάει για κάποιους που έχουν σώματα και κάποιους που δεν έχουν σώματα. Έτσι. Μιλάει όταν λέει ο φυσικός άνθρωπος, το φυσικό σώμα, μιλάει για τον άνθρωπο που το επίπεδο της ζωής του είναι ίδιο με κάθε άλλο άνθρωπο, από τη φύση του, έτσι όπως είναι το σώμα μας από τη φύση μας. Αυτός είναι ο φυσικός άνθρωπος, αυτό είναι το φυσικό σώμα. Ο πνευματικός άνθρωπος με το πνευματικό σώμα είναι αυτός που καθοδηγείται, που έχει μέσα του το Άγιο Πνεύμα. Η διαφορά είναι μεταξύ του σώματος που είναι σαν κάθε άλλο σώμα που υπάρχει από τη φύση, και ένα σώμα το οποίο είναι ενδυναμωμένο από το Πνεύμα του Θεού. Οπότε όταν ο Παύλος λέει σπέρνετε φυσικό σώμα, αλλά ανασταίνετε πνευματικό σώμα, δεν μιλάει από το τι είναι φτιαγμένο το σώμα. Εννοεί τι είναι αυτό που δίνει ενέργεια στο σώμα, τι είναι αυτό που κινεί το σώμα. Είναι απλά η φύση που έχουν όλοι ή είναι το Πνεύμα του Θεού? Παραδείγματος χάρη, αν σας μίλαγα για ένα πλοίο, για να το εξηγήσω ένα παράδειγμα, αν σας μίλαγα για ένα πλοίο, δεν μιλάμε για το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένο. Δεν λέμε είναι φτιαγμένο από ξύλο ή άμα είναι φτιαγμένο από ατσάλι. Λέμε τι είναι αυτό που κινεί το πλοίο. Είναι ο αέρας που το κινεί. Είναι ατμός που το κινεί. Είναι βενζίνη που το κινεί. Τι είναι που το κινεί? Αυτό εννοούμε εδώ πέρα. Οπότε ο Παύλος μας λέει ότι όταν εμείς πεθαίνουμε, σπέρνεται φυσικό σώμα. Σώμα σαν κάθε άλλο σώμα από τη φύση μας. Αλλά ανασταίνεται ως σώμα που ενεργοποιείται, που ενδυναμώνεται από το Πνεύμα του Θεού. Θα είναι ένα σώμα πλήρες με το Πνεύμα του Θεού. Αυτό θα είναι. Τώρα, εδάφιο 45.
Έτσι εξάλλου είναι γραμμένο. Ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ, έγινε ψυχή που ζει, ήταν φυσικός άνθρωπος. Ο έσχατος Αδάμ, ο Χριστός, έγινε πνεύμα που ζωοποιεί. Εδάφιο 46 λέει όμως όχι πρώτα το πνευματικό, αλλά το φυσικό. Έπειτα το πνευματικό. Ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ, είναι από τη γη, χωματένιος. Ο δεύτερος άνθρωπος, ο Κύριος, από τον ουρανό. Σε αυτό το κεφάλαιο, ο Παύλος έχει μιλήσει πάρα πολύ για τον Αδάμ και για τον Χριστό. Και συνεχώς χρησιμοποιεί αυτό το παραλληλισμό. Έχουμε δει νωρίτερα που μιλάει για τον Αδάμ και έλεγε όσοι είναι εν τον Αδάμ, όπως ο Αδάμ πέθανε, όσοι είναι με τον Αδάμ, συνδεδεμένοι με τον Αδάμ, επίσης πεθαίνουν. Αλλά όπως ο Χριστός αναστήθηκε, όσοι είναι εν Χριστώ θα αναστηθούν, όπως και αυτός. Και εδώ πέρα τώρα αρχίζει και μιλάει για το είδος του σώματος. Μιλάει για το τι σώμα θα έχουμε όταν αναστηθούμε. Και λέει, υπάρχει το σώμα του Αδάμ, από το χώμα, χωματένιο, και υπάρχει το σώμα του Χριστού όταν αναστήθηκε, που είναι άλλο είδος σώματος. Τι σώμα είναι αυτό? Εδάφιο 48. Όπως ήταν ο χωματένιος, τέτοιοι είναι και οι χωματένιοι. Και όπως είναι ο επουράνιος, τέτοιοι θα είναι και οι επουράνιοι. Και καθώς φορέσαμε την εικόνα του χωματένιου, θα φορέσουμε και την εικόνα του επουρανίου. Ο Αδάμ φτιάχτηκε από το χώμα και πέθανε και επέστρεψε στο χώμα. Και εμείς που έχουμε την εικόνα του Αδάμ, επίσης τα σώματά μας είναι χωματένια και θα πεθάνουν όπως το Αδάμ. Αλλά όσοι είναι εν Χριστώ, όσοι πιστεύουν στο Χριστό, όσοι έχουν μετανοήσει από τις αμαρτίες τους και είναι συνδεδεμένοι με τον Χριστό δια της πίστεως, όπως ο Χριστός αναστήθηκε και έχει ένδοξο σώμα, έχει επουράνιο σώμα, το εννοεί εδώ πέρα. Δεν εννοεί ξανά, δεν εννοεί ότι είναι άειλο, απλά εννοεί ότι είναι συνδεδεμένο με τον ουρανό, δεν είναι γήινο, ας πούμε. Όπως ο Χριστός αναστήθηκε αθάνατος, ώστε να μην πεθάνει ποτέ, όσοι είναι εν Χριστώ επίσης θα αναστηθούν. Οπότε, να σας δώσω μια σύνοψη, στα γρήγορα. Ποια ήταν η αρχική απάντηση? Άμα ξεχάσετε ολόκληρο το σημερινό μάθημα, ποια είναι η απάντηση στο ερώτημα? Επειδή η ερώτηση στην αρχή ήταν τι είδος σώμα θα έχουμε όταν αναστηθούμε. Η απάντηση είναι εξής. Θα έχουμε το ίδιο είδος σώματος όπως είχε και ο Ιησούς Χριστός όταν αναστήθηκε. Σαν αυτούν. Στο Α Ιωάννη κεφάλαιο 3 λέει, ξέρουμε ότι όταν ο Χριστός φανερωθεί θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Προς Φιλιππισίους κεφάλαιο 3 λέει ότι περιμένουμε τον Κύριο Ιησού Χριστό από τους ουρανούς, ο οποίος θα μετασχηματίσει το σώμα της ταπείνωσής μας ώστε να γίνει σύμμορφο με το σώμα της δόξας Του. Και το ξέρω, πολλοί άνθρωποι αναρωτιούνται, πες μας κι άλλα, πώς είναι το σώμα του, πώς είναι τώρα το σώμα του Χριστού που έχει αναστηθεί? Λεπτομέρειες πολλές δεν ξέρω. Πολλοί άνθρωποι μιλάνε για το γεγονός ότι θυμάστε ότι όταν ο Χριστός αναστήθηκε, απλά εμφανίστηκε μέσα στο δωμάτιο που ήταν οι μαθητές, τρομάξαν οι μαθητές, ή ήταν σε ένα μέρος και εξαφανίστηκε και εμφανίστηκε κάπου αλλού και λένε ίσως. Και εμείς όταν είμαστε αναστημένοι να μπορούμε απλά να εξαφανιστούμε από ένα μέρος και να εμφανιστούμε αλλού. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Δεν ξέρω αν αυτό ανήκει στις ιδιότητες του αναστημένου σώματος. Επειδή παραδείγματος χάρη και ο Φίλιππος, της Πράξης των Αποστόλων, ήταν σε ένα μέρος. Όταν είχε βαφτίσει τον Ευνούχο, ήταν σε ένα μέρος και το Πνεύμα του Θεού τον πήρε και τον έβαλε κάπου αλλού. Οπότε και αυτός δεν είχε αναστημένο σώμα. Οπότε αν το Πνεύμα του Θεού θέλει να σε πάει από ένα μέρος σε ένα άλλο, μπορεί. Οπότε δεν ξέρω αν αυτό ανήκει στις ιδιότητες του αναστημένου σώματος. Αλλά ξέρω το εξής. Ξέρω το εξής. Το σώμα του Χριστού όταν αναστήθηκε και ακόμα το σώμα που έχει είναι δυνατό, είναι ένδοξο, είναι άφθαρτο. Και ο Χριστός δεν πρόκειται να πεθάνει ποτέ. Και αυτά είναι τα σώματα που θα έχουμε κι εμείς, σαν του Χριστού. Να κλείσω με το εξής. Μπορεί να μου πείτε, Νίκο, έχεις μιλήσει πάρα πολύ για την Ανάσταση. Είναι η 8η εβδομάδα που μιλάς για την Ανάσταση.
Ναι, το ξέρω, έχουμε πει πολλά, αλλά αφού ο Παύλος έχει πολλά να πει και εμείς θα πούμε πολλά. Αλλά είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό γιατί, επειδή η ελπίδα μας, όταν πιστεύουμε στο Χριστό, αν μπορώ να το παραφράσω, είναι να γίνουμε και εμείς σαν τον Χριστό. Να είμαστε σαν Αυτόν. Και ο Χριστός αναστήθηκε και έχει αναστημένο τέλειο σώμα. Και εμείς, η ελπίδα μας είναι να είμαστε έτσι, μία μέρα. Αλλά ακούστε τι γίνεται. Ο Ιησούς Χριστός έζησε μία τέλεια, άγια, δίκαιη ζωή. Ακολούθησε τον νόμο του Θεού τέλεια. Ήτανε αναμάρτητος, ήταν εντελώς άγιος και δίκαιος. Και αφού ο θάνατος είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας και ο Χριστός δεν είχε αμαρτία, όταν το σκοτώσανε, τι έγινε? Ο θάνατος δεν μπορούσε να τον κρατήσει. Επειδή δεν είχε αμαρτία. Και έτσι αναστήθηκε. Τώρα τι γίνεται με εμάς όμως? Εμείς είμαστε αμαρτωλοί. Σας αμαρτάνουμε κάθε μέρα. Εμείς δεν είμαστε άγιοι από μόνοι μας. Δεν είμαστε δίκαιοι από μόνοι μας. Αλλά όταν πιστεύουμε στο Χριστό, συγχωρούνται οι αμαρτίες μας και λογαριάζεται σε εμάς όλη η καλοσύνη και η δικαιοσύνη και η αγιότητα του Χριστού. Η Γραφή λέει ότι όταν πιστεύουμε στο Χριστό, είμαστε ντυμένοι με τη δικαιοσύνη Του. Αν πιστεύουμε στο Χριστό, όταν ο Θεός μας κοιτάει, δεν βλέπει την αμαρτία μας. Αλλά τι βλέπει? Βλέπει όλη την αγιότητα και τη δικαιοσύνη και την καλοσύνη του Χριστού. Που σημαίνει τι? Από τη στιγμή που είμαστε δίκαιοι, προσέξτε με, από τη στιγμή που είμαστε δίκαιοι, όχι επειδή κάναμε εμείς κάτι, αλλά είμαστε δίκαιοι χάρη στο Χριστό και το τι έκανε ο Χριστός για μας, επειδή είμαστε δίκαιοι εν Χριστώ, μπορούμε και εμείς να προσμένουμε Ανάσταση νεκρών. Όπως ο θάνατος δεν μπορούσε να κρατήσει τον Χριστό, επειδή ήταν χωρίς αμαρτία, αφού μας έχει αφαιρέσει και μας την αμαρτία μας, μπορούμε και εμείς να περιμένουμε να αναστηθούμε, όπως και ο Χριστός. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ας προσευχηθούμε.